προτείναμε καλόπιστα το 2015, προτείναμε στον κύριο Τσίπρα να μην κυβερνάει με τον καμένο με 151-152, αλλά να προσπαθήσει να εμπνεύσει κλίμα συνένεσης και απλής αναλογικής. Γιατί το κύριο επιχείρημα της δεξιάς παράταξης είναι ότι με απλή αναλογική θα μείνουμε ακυβέρνητοι και θα έχουμε συνέχεια αστάθεια. Προτείναμε λοιπόν στον κύριο Τσίπρα μην προχωρήσει ένα σωρό νομοσχέδια που περνάς, τι τα θέλεις και τα περνάς. Πέρασε 10 και πέρασε ήταν με 240 βουλευτές. Να αποδείξεις ότι ναι, μεν η κυβέρνησή σου είναι, προήλθε από εκλογικό σύστημα ενισχυμένης, όμως εμπνέει κλίμα συνένεσης και απλής αναλογικής. Και ο τόπος μπορεί να κυβερνηθεί με απλή αναλογική. Δεν το έκανε. Κυβέρναγε σαν τον Καραμαλή το γέρο, σαν τον Μητσοτάκη το γέρο, σαν τον Σιμίτη, σαν όλους αυτούς. Επομένως, κορόιδευε. Κορόιδευε. Ήταν μια μοναδική ευκαιρία η κυβέρνηση Τσίπρα, αν ήταν τίμιος ο Τσίπρας, να κάνει αυτή τη μεγάλη στροφή πολιτικής. Δηλαδή να πει, ναι μεν εγώ προήλθα από εκλογές με ενισχυμένη, αλλά έχω αποφασίσει να σχηματίσω κυβέρνηση και να ασκώ κοινοβουλευτικό έργο με διαδικασίες απλής αναλογικής και συνένεσης, για να αποδείξω ότι μπορεί η χώρα να κυβερνηθεί με απλή αναλογική και θα είναι πολύ ευτυχέστερη η χώρα, πολύ πιο ενωμένος ο πολιτικός κόσμος και πιο καλά θα ζει ο λαός με την απλή αναλογική. Δεν το έκανε, συνέχισε σαν να πρόκειται για μια δεξιά κυβέρνηση. Οπότε για μας κόπηκε η γέφυρα. Γιατί σας λέγω ότι ναι μεν στα λόγια έλεγε ότι είναι αριστερός, στην πράξη όμως δεν διέφερε σε τίποτα από τους δεξιούς. Τον Μητσοτάκη, τον Γέρο, τον Καραμαλή και όλους αυτούς. Ή το σημερινό τον Κυριάκο. Ο Κυριάκος ας πούμε περνάει τους νόμους για τις διαδηλώσεις όπως γουστάρει εκείνος. Απαγόρευσε τις διαδηλώσεις. Για τα κολέγια θέλει η Κεραμέως τώρα όπως γουστάρει εκείνη, ούτε ρωτάει κανέναν άλλον. Εξισώνει τα κολέγια με τα ανώτατα ιδρύματα. Ρωτάει κανέναν. Βασίζεται στο 158 που είναι με 50 έδρες μπόνους η πλειοψηφία που έχει στη Βουλή. Έπρεπε 120 έδρες να έχει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ίδιο έκανε και ο Τσίπρας στη Σκόπια με την ονομασία των Σκοπίων. Ρώτησε κανέναν άλλο. Όταν ανανέωσε τις βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σούδα, ρώτησε κανέναν άλλο. Όταν τα πάντα, όταν υπέγραψε τα μνημόνια, ρώτησε κανέναν άλλο. Τι ρώτησε, ποιον ερώτησε. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι